κάθε Άγιος έχει μέσα τη θέση του μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το πιστεύω λοιπόν. Όταν ακούμε το πιστεύω, το λέγα Αθανάσιο θυμούμεθα. Μα ποιος ήταν αυτός ο Άγιος Αθανάσιος? Άμα αρχίσω τώρα να διηγηθώ το μεγαθανάσιο και εγώ δεν έχω δυνάμεις, αλλά και εσύ δεν έχετε υπομονή. Αν αρχίσω, ή 4 ώρες δεν φτάνουμε, 5 ώρες δεν φτάνουμε. Το κινηματογράφο κάθεστε 2 ώρες. 3 ώρες, 4 ώρες κάθεστε. Λοιπόν, εδώ κάθεστε εσείς μέχρι τα μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα να σας διηγηθώ το μύριο του μεγαλοθανασίου. Κάθεστε. Άμα αρχίσω τώρα εγώ σε 1 ώρα, 3 ώρες, άλλος θα χασμουργέται, άλλος θα κάνει το ρολόι του. Αν μείνω στο τέλος καμιά 15-20. Ναι, κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω απόψε να σας πω το βίο του Αγίου Αθανασίου. Ένα θα ήθελα, πιστέψατε με, ήθελα να είμαι πλούσιος, εκατομμυριούχος. Να φτιάσω, τι να φτιάσω, καμιά δεκαριά ταινίες. Ταινίες, φίλμα αυτές κινηματογραφικές ταινίες, μια ταινία να παρουσιάζει τον Μέγα Αθανάσιο. Θα βαστούσε 3 ώρες, από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που έκλεισαν τα μάτια του. Φτερά αγγέλου κατέβηκαν και έκλεισαν τα μάτια του και παρέδωσε την Άγια Ψυχή του στο Δημιουργό του Παντός. Θα τον βλέπατε μικρό παιδάκι, θα τον βλέπατε στην ερημιά, θα τον βλέπατε μέσα στις σπηλές, θα τον βλέπατε μέσα στους τάφους, θα τον βλέπατε μέσα στα πελάγια, μέσα στον ήλιο ποταμό, θα τον βλέπατε μέσα σε συνόδους, θα τον βλέπατε να στράφει, να βροντά, να πολεμεί, να αγωνίζεται μέσα στον κόσμο 50 ολόκληρα χρόνια. Αν το βλέπατε αυτήν την ταινία, στο τέλος θα λέγατε, θα γονατίζατε, θα λέγατε, Χριστέ, τον βασιλέα του κόσμου, Χριστέ, εσύ που έφτιασες την Εκκλησία του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τέτοιους άντρες, τέτοιους δασκάλους, τέτοιους ποιμένας, τέτοιους οικουμενικούς δασκάλους έστειλες στην Εκκλησία μας. Αλλά, για να μην σας αφήσω τελείως αγνώστους της μεγάλης αυτής φυσιογνωμίας, θα επιτρέψετε ένα ή δύο στιγμιότυπα να διηγηθώ από τη ζωή του και τελειώνω. Το ένα είναι, σε ποια εποχή έζησε ο Μόνας Αθανάσου? Έζησε σε μια εποχή που κάτω στη γη παρουσιάστηκε Σατανάς. Σατανάς! Αν δεν τον αναγνωρίζεις τον Σατανά, περπατά ο Σατανάς. Δεν είναι ο ίδιος ο Σατανάς, έχει τα παιδιά του. Έχει τους ιούς του. Λοιπόν, παρουσιάζει Σατανάς χειρότερος από τον Σατανά. Γιατί χειρότερος από τον Σατανά? Διότι αν είσαι Άγιος, Άγιος δεν είμαι. Αν είσαι Άγιος, μη φοβάστε τα μάγια, μη φοβάστε τους μάγους. Εδώ πέρα στην περιφέρειά μας υπάρχει μια τρομοκρατία. Μικρή και μεγάλη φοβούνται τους. Είσαι Άγιος, μη φοβάσαι τους. Έχεις σταυρό, πιστεύεις στον Θεό, κρατάς σταυρό, μη φοβάσαι. Κι αν τούλος γεμίσει εδώ η φόρνα από διαόλος, μη τους φοβάσαι. Εάν είσαι Άγιος και μπορούσες να πιάσεις σαν τον Μέγα Αντώνιο ή σαν την Αγία Μαρίνα, αν μπορούσες να πιάσεις ένα διάολο και να τον δέσεις στην κολόνα να τον δέσεις εκεί πέρα και τον προωτήσεις το διάολο. Το διάολο, πιστεύεις? Τι θα απαντήσει ο διάολος? Πιστεύω, θα πει ο διάολος. Παραδέχεται ότι υπάρχει Θεός. Το ρωτήσεις, πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός? Θα πει πιστεύει. Και τα δαιμόνια πιστεύουν. Και οι δαίμονες πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Και οι δαίμονες πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Και ακούνε το όνομά του και τρέμουνε σαν το λαγό που άμα ακούσει το βοντί, τον βλέπεις το λαγό και τρέμει. Και η τρίχα του ανορθώνεται, έτσι και ο Σατανάς, άμα ακούσει το όνομα του Χριστού, τρέμει. Πιστεύουν και τα δαιμόνια πιστεύουν. Λοιπόν, αυτό που πιστεύει, πιστεύουν άγγελοι και αρχάγγελοι. Αυτό που πιστεύουν και οι δαίμονες, αυτό το αρνήθηκε ποιος? Το αρνήθηκε άνθρωπος. Γι' αυτό είπα ότι ο Σατανάς, ότι ο άνθρωπος είναι χειρότερος από τον Σατανά. Το αρνήθηκε ένας. Ποιος ήταν αυτός ο ένας? Ο Άριος. Αυτός ήταν που το αρνήθηκε. Αυτός είπε, γιατί, τι ήταν ο Άριος? Πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ μορφωμένος, ήξερε πολλά γράμματα, αλλά τι έπαθε? Έπεσε. Σε ποια αμαρτία έπεσε? Στην πορνεία, στην ηχεία, στην ακαθαρσία, στα βδομερά αμαρτήματα της σαρκός? Όχι, έπεσε σε κάποια άλλη αμαρτία που νιωρίζε όλων των αμαρτιών. Έπεσε στην υπερηφάνεια. Προσπαθούσε με το μικρό του μυαλοντάκι, με το μικρό του μυαλό να λύσει το πρόβλημα του άλυτο. Διότι το άλυτο πρόβλημα που να στύψουν όλα τα μυαλά τους. Δεν μπορεί κανείς να το λύσει το πρόβλημα, το απέραντο πρόβλημα που ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός να το λύσει, είναι η Αγία Τριάς. Μέγα μυστήριο, ασύλληπτο μυστήριο. Όπως είπα και άλλοτε, μπορείς με ένα φλιτζάνι, με ένα φλιτζανάκι του καφέ να γεμίσεις, να διάσεις το τη θάλασσα.
αν μπορείς με ένα ποτήρι να αδειάσεις τη θάλασσα, αλλά τόσο μπορείς, ποτήρι είναι το μυαλό μας, δεν αδειάζεις τη θάλασσα, είναι ωκεανός η θεότητας. Λοιπόν, αυτό έπαθε ο Άγιος. Προσπάθησε με το μυαλάκι του να λύσει το μέγα αυτό μυστήριο και εκεί έπεσε ο Άγιος. Και εκεί έπεσε στην αίρεση και στην πράνη ότι ο Χριστός, ναι μεν, είναι άνθρωπος, άνθρωπος σπουδαίος, άνθρωπος με θαύματα, άνθρωπος με αγιότητα, άνθρωπος που πέρασε όλους τους ανθρώπους, άνθρωπος που πέρασε τους αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά είναι πιο κάτω από τον Θεό, δεν είναι Θεός. Αυτό είπε ο Άγιος. Αυτή ήταν η βλασφημία που εξεστόμησαν τα χείλη του Αρίου. Και κατόπιν τούτου τον κάλεσαν. Τον κάλεσε ο επίσκοπος, τον κάλεσε ο πατριάρχης, τον κάλεσανε τίποτε αυτός. Τότε αναγκάστηκε και έγινε η πρώτη οικουμενική σύνοδος στη Νίκαια της Μικρασιάς το 325. Μαζευθήκανε 318 πατέρες και εκεί έδωσε μια μεγάλη μάχη, ιστορική μάχη εναντίον της αιρέσεως, εναντίον της πόλης. Ο δε πρωτεργάτης και ο μεγαλύτερος συντελεστής της νίκης στην σύνοδο αυτή ήταν ο Μέγας Αθανάσιος Διάκονος. Αυτός απεστόμωσε και αυτός έγραψε το πιστεύω το οποίο ακούμε. Καθεδικάστη ο Άριος, καθηρέθηκε ο Άριος. Αλλά ο Άριος είχε δύναμη, αλλά ο Άριος είχε οπαδούς και γυναίκες και άντρες και μικρούς και μεγάλους, αλλά ο Άριος είχε τους πλουσίους μαζί του και τους αριστοκράτες και τους στρατηγούς, αλλά ο Άριος είχε και αυτοκράτορας μαζί του. Και αυτοί δεν μπορούσαν να ακούσουν τον Αθανάσιο. Άμα ακούγαν Αθανάσιο, αφρίζανε σαν τα ισασμένα σκυλιά να σπαναρπάξουν, να εξαφανίσουν τον αυτό. Αφρίζανε εναντίον του μεγάλου Αθανασίου. Και τι έκαναν, όπως τώρα πάμε στην ιστορία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε δύο παιδιά. Το ένα παιδί το λέγανε Κώστας και τον άλλο τον έναν Κωνσταντίον. Ο Κώστας ήταν ορθόδοξος. Πίστευε, λάτρευε τον Αθανάσιο. Όταν τον έλεγε τον Αθανάσιο, έπεφτε κάτω και φιλούσε τα πόδια του. Αλλά τον Κώστα τον δολοφόνησαν και τον έκλαψε ο Μέγας Αθανάσιος. Και ήρθε ο Κωνσταντίος. Ο Κωνσταντίος ήταν φίλος του Αρίου. Μέρα νύχτα με τον Άρη. Μέρα νύχτα με τον Άρη. Στα παλάτια επάνω, τσουπ ο Άριος. Πρωί ο Άριος. Μεσημέρι ο Άριος, το τραπέζι ο Άριος, παντού ο Άριος. Και αυτός λοιπόν έκλαψε τον Κωνσταντίο να καταδιώξει τον Μέγα Αθανάσιο. Και άρχισε ο διωγμός εναντίον του μεγάλου Αθανασίου. Μεγάλος διωγμός. Ποιος διωγμός, τελειώνω. Ακούστε λοιπόν, ένα και τελειώνω. Ήταν νύχτα στην Αλεξάνδρεια. Νύχτα. Πού ήταν ο Αθανάσιος, πού ήταν οι χριστιανοί, στα καφενεία, στα κέντρα, στα χωροπτήρια, όχι. Όλοι οι χριστιανοί, σαν να καταλαβαίνουν ότι έρχεται θύελα μεγάλη, σαν τα πουλάκια που καταλαβαίνουν. Σαν καταπουλάκια που λέει στο καθένα από αυτά έχει μετεωρολογικό σταθμό. Τα πουλάκια καταλαβαίνουν πρώτα στη θύελα και τρέχουν και κρύβονται μέσα στα πυλώματα και μέσα στις τρύπες των βράχων. Καταλαβαίνουν ότι κάτι θα γίνει τη βραδιά εκείνη. Και μαζευτήκανε όλοι χιλιάδες χιλιάδων χριστιανοί, άντρες, γέροντες, προμάλιδες, μικρά παιδιά, μαζευτήκανε στην πιο μεγάλη εκκλησία του Αγίου Θεωνά στην Αλεξάνδρεια να κάνουν αγρυπνία. Ακούτε! Αγρυπνία δεν είναι το δεσπότη εμένα, του καμπιώτη. Η αγρυπνία είναι παλαιά συνήθεια. Από την ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός, από την ώρα που εράσαν οι πατέρες, ήταν αγρυπνία. Και μέχρι το ναό ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Και έτσι όλη η αγρυπνία. Πέρασε η ώρα. Έγινε 10, 11, 12. 12 η ώρα του διαβόλου. Θόρυβος απ' έξω. Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν. Τους έπεσε τρόμος. Τι! Ακουστήκανε. Θυμάστε, αν θυμάστε, εμείς τα ζήσαμε αυτά. Το κόπο που ο Θεός να φυλάξει, παιδιά μου, να μην τα ζήσετε αυτά τα πράγματα. Τώρα θυμάστε τις νύχτες, εκεί που κοιμούσουνε, να ακούς απ' έξω στους δρόμους, να ακούς να χτυπάνε οι γερμανικές μπότες. Μπαμπα, τρόμος και φόβος. Συγκοπή καρδιάς, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, να περνάνε με τις μπότες των Γερμανοί και να τρέμεις σε ποιο σπίτι θα πάνε, να κρεμάξουν, να τον πάρουν μέσα, να τον κρεμάσουν πάνω σε αυτά. Έτσι λοιπόν ακούσανε χτυπήματα βαριά, χόντανε στρατιώτες. Ένας 5.000 στρατιώτες με τα σπαθιά τους, με διαταγή να τους πιάσουν όλους μέσα στην εκκλησιά. Δεν έφυγε κανένας, μέσα μείνανε. Ξαφνικά κάτω από τα λιχνάρια, κάτω από το φως των καντινών, ξεσπάθωσαν 5.000 βάρβαροι να μπουν μέσα, να πιάσουν. Μη φοβήστε, είπε ο Μέγας Αθανάσιος, στο θρόνο του, σαν τον καπετάνιο που απάνω στη θύελα, στον ωκεανό, είναι ατάραχος και δεν φοβείται τα κύματα, σαν τον γενναίο αξιωματικό που διευθύνει τη μάχη και είναι ακρόνητος,
Έτσι κι αυτός γενναίος των γενναίων, υψηλός των υψηλών, ήρωος των ήρωων. Μη φοβάστε, σαν το Χρυσόστομος μείνεις, αχ αυτή η εκκλησία, θα γεννάει πάντα μάρτυρας, θα γεννάει πάντα ήρωας, στον κόσμο είναι αυτόν τον μάρτυρο. Που φεύγανε μες στη Σμήνη, στρατηγοί ναύαρχοι, να σώσουν το κρομάτι τους, το τομάρι τους, μες στον ναό της Αγίας Μετουγής, ένας έμεινε, ο δεσπότης με το ράσο. Χαίρομαι εκεί κοντά να περιορίσει τα αντόγινα, να περιορίσει τα γυναικόπαιδα, τον κόσμο ολόκληρο, η τελευταία σελίδα της Σμύρνης. Έτσι και μέσα στο ναό του Αγίου Θεονά, τη νύχτα εκείνη που ξεσπάδωσαν οι βάρβαροι, λες και ήταν διαστημανή, λες και ήταν η νύχτα σαν τη νύχτα. Τα ίδια πράγματα, σαν τη νύχτα που πήρε ο Ιούδας τους στρατιώτες και πήγαν μέσα στον κήπο και απιάσανε τον Χριστό και σκορπιστήκανε όλοι. Και ο Χριστός παρουσιάστηκε σαν ήταν η νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Έτσι ακριβώς μπήκανε, μπήκανε μέσα, παραστή μεγάλη. Αρπάξανε τον κόσμο, χτυπούσανε, σκοτώνανε, ματώσανε το έδαφος, αλήθεια εκείνη. Στην κρίση αυτή στιγμή, τότε ο Μέγας Αθανάσιος διατάσσει τους ψαλτάδες να διαβάσουν το ψαλμό, ένα ψαλμό που ακούτε στα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος. Όταν πάτε στο Άγιον Όρος, εκεί ανάβουν, είναι ένας ψαλμός που λέει αξιολογήστε το Θεό ότι το έλεος αυτού εις αιώνας αιώνων, ότι μέγα το έλεος αυτού. Και επειδή αναφέρει ο ψαλμός 26 φορές το έλεος αυτού στον αιώνα, το έλεος αυτού στον αιώνα, γι' αυτό λέγεται πολυέλεος. Ο ψαλμός αυτός λέει πολυέλεος και την ώρα εκείνη ανάβουν οι καλόγιοι τον πολυέλεο. Τον πολυέλεο αυτόν τον ανάβουν εκεί στο Άγιον Όρος. Διέταξε λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος την ώρα εκείνη που γινόταν από μπούλα, που λύκη πήκανε στο κοπάδι και ήθελα να φάουν τα πρόβατα, την ώρα εκείνη που τα κύματα υψώνουν τα πελώρια, την ώρα εκείνη διέταξε να ψάλουν τον πολυέλεο. Και ψάλανε μικροί, και ψάλανε γυναίκες, και ψάλανε άντρες, και ψάλανε ψαλτάδες, και ακούστηκε αυτή η φωνή. Και εκείνη την ώρα πλησιάζαν οι βάρβαροι να πιάσουν τον Μέγα Αθανάσιο. Αλλά την ώρα εκείνη, χριστιανοί γεννάει. Χριστιανοί που ξέραν τι θα χάσει η Εκκλησία, εάν χαθεί ο Μέγας Αθανάσιος, τον πιάσανε βιαίως και τον βγάλανε έξω, μέσα από τα σπαθιά και μέσα από τους στρατιώτες, τον βγάλανε και τον πήγαν στην Όρελο. Για να σωθεί ο Μέγας Αθανάσιος. Μέγας Αθανάσιος, κάνω μια διακοπή. Μια μικρά διακοπή. Θέλει απόψε να ζήσουμε τη στιγμή αυτή με τα μάτια της ψυχής, με τα μάτια του πνεύματός σας. Ζήσετε την ώρα αυτή. Τα μεσάνυχτα στην Αλεξάνδρεια, 5.000 στρατιώτες να μπαίνουν σαν άγρια θηρία, να ενοχλούν όλοι μας σαν άσο στο θρόνο του και να ακούτε κατόπιν μελωδία των αγγέλων να ψάλλει ο κόσμος όλος τον πολυέλαιο. Θέλετε να κάνουμε μια διακοπή όπως τον πολυέλαιο. Ε, μπρος, μπρος. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το εξομολογήστε το Θεό, τον Θεό, ότι εις τον αιώνα το εξομολογήστε το Κύριο τον Κύριο ότι εις τον αιώνα το έλεγε πρόσα του αλληλούδιο το πίσαγγι αμαρτία μεγάλα μόνο.
το ποιήσανται οι τους ουρανούς εν συνέση. Ούτε πίστονε το στερεώσαν τη τύχη επί των υδάτων. Ούτε μη σαλαιώνα ωραία πρόσα του αλληλούδιο. Το ποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο. Ότι ποιήσανε όλα προέλε πρόσα του αλληλούδιο. Τον ήλιον της εξουσίαν της ημέρας. Ούτε πίστανε όλα το έλεγχο όσα του αλληλούδια. Της ελλήνην και τους αστέρας της εξουσίαν της νυχτός. Ότι πίστανε όλα το έλε πρόσα του αλληλούδια. Σαν τη Αιγύπτον, συν της πρωτοτόκης αυτών. Ότι ήρθανε όλα το έλε πρόσα του αλληλούδια. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών. Ότι πίστανε όλα το έλε πρόσα του αλληλούδια. Εν κηρύκρατεα και εμβραχίων υψηλών. Το καταδιαλώντι την ερυθρά θάλασσα εις διαιρέσεις. Ότι πίστανε όλα το έλε πρόσα του αλληλούδια. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής. Εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθρών. Ότι πήγανε όλα το έλε πρόσα του αλληλούδια. Το διαγαγόντι το λαόν αυτό εν ερήμο ότι στον αιώνα. Ότι στον αιώνα.
από την αντιβασιλείς κρατεύς. Ούτε Χριστόν αιώνα, το έλε, όσα του. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ούτε Χριστόν αιώνα, το έλε, όσα του, αλληλούια. Και τον Ον βασιλέα της Βασών, ούτε Χριστόν και δόντι την γυναφόν κληρονομία. Ούτε Χριστόν αιώνα, το έλε, όσα του, αλληλούια. Κληρονομίαν Ισραήλ βούλου αυτού, ταπεινός ημών εμνήστη ημών ο Κύριος. Ούτε Χριστόν αιώνα, το έλε, όσα του, αλληλούια. Και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών. Αυτός είναι ο πολυέλεος. 26 φορές επαναλαμβάνεται το ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αυτός ο ψαλμός ακούστηκε τη νύχτα εκείνη στην Αλεξάνδρεια, όταν μπήκανε μέσα στη μεγάλη εκκλησία που αγρυπνούσαν ο λαός μαζί με το Μέγα Θανάσιο, όταν μπήκανε σαν τζακάλια και λύκοι 5.000 στρατιώτες με τα σπαθιά τους, και όταν επικεφαλής της φάλαγγος αυτής ήταν ένας άθλιος στρατηγός και ένας έπαρχος νομάρχης της Αλεξανδρίας που ήθελαν να εξοντώσουν το Μέγα Θανάσιο. Αλλά ο Μέγας Αθανάσιος ξέφυγε και σώθηκε μέσα στις ερημιές και μέσα στα φαράγγια και στα Ρουμάνια. Και δεν είναι μόνο μια φορά, για μετρήστε, 5 φορές εξορία έκανε.